Σωματεία εργαζομένων που συσπηρώνει όντως το ΠΑΜΕ, μαζί με ένα κλιμάκιο της ΟΓΕ, επισκεφτήκαμε σήμερα τη δομή προσφύγων των διαβατών, στην οποία παραδώσαμε φάρμακα, τα οποία μαζεύτηκαν τις προηγούμενες μέρες από τους εργαζόμενους των σωματείων και από τις ομάδες της ΟΓΕ. Ήταν μια κίνηση η οποία και ουσιαστική είναι και συμβολική. Εκφράζουμε με αυτόν τον τρόπο την αλληλεγγύη μας στους πρόσφυγες και στους μετανάστες. Βάζουμε ταυτόχρονα ένα συνολικό πλαίσιο ετοιμάτων, το οποίο μιλάει για εμβολιασμούς, μιλάει ότι όλα τα παιδιά των μεταναστών θα πρέπει να ενταχθούν σε τμήματα ένταξης για να μπορούν να πάνε όλα σχολείο. Είναι απαράδεκτο στη σημερινή εποχή, με αυτόν τον πλούτο που υπάρχει και με την τεχνολογική ανάπτυξη που υπάρχει, να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε φάρμακα και δεν μπορούν να γιατρευτούν. Επίσης, με αυτή την κίνηση απευθυνόμαστε στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης, απευθυνόμαστε στον ελληνικό λαό γενικότερα, ο οποίος εμπειρία και από προσφυγιά και από φτώχεια έχει, να αγκαλιαστούν αυτές τις προσπάθειες και να απομονωθούν όλες αυτές οι φασιστικές φωνές, οι οποίες προσπαθούν να διχάσουν, να διασπάσουν και τελικά τους κατατρεγμένους να τιμωρήσουν και όχι αυτούς που έχουν την ευθύνη. Η ευθύνη είναι κατά κύριο λόγο στις κυβερνήσεις και την τελευταία αλλά και τις προηγούμενες, όπου οι συμφωνίες που έχουν κάνει με την Τουρκία και με την Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά εγκλωβίζουν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στη χώρα μας. Η δικιά μας η πρόταση είναι ολοκληρωμένη και λέμε ότι θα πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα να πάνε στους τόπους προορισμούς τους και όσοι θέλουν να μένουν εδώ να ενσωματωθούν στις τοπικές κοινωνίες.